θυμίζει κάτι. Η ομοιότητα σε μουσική αλλά και στίχους έκανε πολλούς να μιλούν για κλοπή. Μόλις 2-24 ώρα μετά το θρίαμβο του Σουηδού Måns Zelmerlöw στη Eurovision και το διαδίκτυο άρχισε να πυροβολεί τον νικητή. Το σουηδικό τραγούδι με τον τίτλο Heroes φαίνεται πως είναι αντιγραφή του Lovers on the Sun, του τραγουδιού του διάσημου Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta, που κυκλοφόρησε πέρυσι και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Ο Måns Zelmerlöw κατάφερε από την πρώτη στιγμή να τραβήξει τα βλέμματα με το τραγούδι του που στέλνει μήνυμα κατά του bullying. Σε αυτό βοήθησαν και τα εντυπωσιακά γραφικά τελευταίας τεχνολογίας που συνόδευσαν τον τραγουδιστή στη σκηνή, κάνοντάς το να μοιάζει με βίντεο κλιπ. Κάποιοι όμως ισχυρίζονται πως και αυτά είναι αντιγραφή. Η ιδέα μοιάζει κλεμμένη από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού The Alchemy of Life. Ως άλλος πάντως για το φετινό διαγωνισμό δεν λέει να κοπάσει. Τα αποτελέσματα πήγαν κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Και αυτό γιατί οι ψηφοφόροι από τις 40 χώρες έβγαλαν πρώτη την Ιταλία και τους τρεις τενόρους με το τραγούδι Grande Amore και τρίτη τη Σουηδία. Αντίθετα, οι κριτικές επιτροπές των χωρών μελών είχαν ψηφίσει από την Παρασκευή πρώτη τη Σουηδία και έκτη την Ιταλία. Και το μαγείρεμα αυτό έδωσε την πρωτιά στον 29χρονο Σουηδό. Ανάμεσα στις 7 χώρες που έδωσαν το 12 στην Ιταλία και η Ελλάδα. Η Μαριάννα Ευστρατίου, η οποία έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας 2 φορές στη Eurovision και φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε στην κριτική επιτροπή της χώρας μας, δεν κρύβει το προβληματισμό της για το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Δεν έχω δει κάτι με τα μάτια μου και με τα αυτιά μου η ίδια για να πω ναι, γίνεται αυτό. Αλλά ότι με παραξενεύουν κάποια πράγματα, ναι. Αν κάποιες επιτροπές σε κάποιες χώρες δεν ψήφισαν αξιοκρατικά, τι να πω. Κάποιοι βλέπουν και συμφέροντα πίσω από τον διαγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι τα αφεντικά της EBU που διοργανώνει την Eurovision προέρχονται από τις βόρειες χώρες και θέλουν ο διαγωνισμός να μένει εκεί. Πάντως, πολλά είναι τα τραγούδια που θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει μια καλύτερη θέση εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν επηρεαζόταν κατά το ίμιση από τις κριτικές επιτροπές. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το καταγγελτικό τραγούδι της Αρμενίας για τη γενοκτονία, το οποίο πήρε την 11η θέση από το κοινό, αλλά τη 16η στην τελική κατάταξη. Για την Ελλάδα, παρά την πολύ καλή εμφάνιση της Μαρίας Έλενας Κυριάκου, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Φυσικότατα και αισθάνομαι ότι έχει αδικηθεί από το εξωτερικό. Η ψηφοφορία την οποία βρήκαμε 19η Ελλάδα, νομίζω ότι την αδικεί.